μπορεί να διαδηλώσει στον κόσμο ότι μεταφέρετε κλινικές, στην πραγματικότητα λέτε ψέματα. Λέτε από την πρώτη μέρα ότι έχει μεταφερθεί πνευμονολογική κλινική στους Αγίους Αναργύρους και στους Αγίους Αναργύρους έχουν πάει μόνο γιατροί και δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν τίποτα. Στους Αγίους Αναργύρους. Λοιπόν, να τα αφήσετε πάει αυτά. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Έχετε πάει στους Αγίους Αναργύρους. Αυτή τη στιγμή το ακτινολογικό εργαστήριο είναι τυπικά ανοιχτό. Όμως για να γίνουν υπέρηχοι, για να βγουν ακτινογραφίες και για να γίνουν αξονικές τομογραφίες υπάρχει ένας άνθρωπος. Πείτε μου εσείς, είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ορθοπαιδική κλινική στην οποία υπάρχουν οι γιατροί και κάνουν μόνο εξωτερικά ιατρία. Δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν να νοσηλεύσουν ανθρώπους. Είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Αυτή τη στιγμή έχετε μια ολόκληρη πτέρυγα κλειστή, η πτέρυγα μπόμπολα, και υπάρχουν χειρουργία, υπάρχουν οφθαλμίατροι οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς. Είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνει με το Αμαλία Φλέμινγκ. Θα φέρετε προσωπικό? Έχουμε πεθάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Άμα δεν αντέχετε, να παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήστε. Καλύτερα να παραιτηθείτε. Θα παραιτηθείτε. Δεν αντέχετε. Συγγνώμη, σε μια Ελλάδα με 1,5 εκατομμύρια. Ποια κυρία το είπε? Με 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Σας έχουμε στο φλέμι και λέτε δεν αντέχετε. Να παραιτηθείτε να προσλάβουμε άλλους, κύριε. Να κλείσετε τα νοσοκομεία. Να παραιτηθείτε να προσλάβουμε άλλους αν δεν αντέχετε. Για να δω, θα παραιτηθείτε τώρα. Και η Τρόικα που σας έβαλε εκεί που σας έβαλε. Αρχίσαμε τώρα τσανά. Πού θα μας πείτε να παραιτηθούμε, δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε. Παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό και ο ένας και ο άλλος, παρακαλώ. Εγώ θέλω να ακούσω από τους εργαζόμενους γιατί δεν αντέχετε. Όχι, εγώ δεν αυτό θα κάνω διάλογο. Δεν αντέχουμε άλλο γιατί κάνετε εφημερίες στο νοσοκομείο με μία νοσηλεύτρια, με δύο νοσηλεύτριες να βγάλουν γενική εφημερία. Το νοσοκομείο, κύριε. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου λίγο να καταλάβουμε. Το νοσοκομείο είναι το σημαντικό. Δεν ακούγεστε. Το σεισμανόγλιο είναι το νοσοκομείο. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, λυπούμε. Στο Φλέμινγκ τι γίνεται? Το Φλέμινγκ είναι συνδεόμενο με το σεισμανόγλιο. Είναι επικουρικό νοσοκομείο. Εντάξει, αυτό σημαίνει όμως ότι δεν βασανίζονται κύριες εφημερίες. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, λυπούμε. Έχετε την εντύπωση ότι στο σεισμανόγλιο περισσεύει το προσωπικό? Το δε νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Οι κλινικές. Μην μιλάτε και οι δύο μαζί, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό να καταλάβουμε κάτι. Κύριε, περίμενε. Πρόεδρε, περίμενε, μισό λεπτό. Τα άρεξες, ναι. Το ότι είναι σε παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, κάντε μου τη χάρη. Δεν γίνεται να ακούτε μόνο πράγματα που σας αρέσουν. Δεν είναι να μ' αρέσουν. Περιμένετε αλλά λίγο. Δεν είναι και ύφος αυτό. Εγώ είμαι υπουργός, να μου πείτε ότι είναι. Βεβαίως. Παρακαλώ. Πρέπει να σας αποδώσουμε κιόλας στη ζωή. Βεβαίως. Κάντε μου τη χάρη. Να μου πείτε. Είπαμε συνδικαλισμός, αλλά. Το ότι είναι συνδεόμενο το Φλέμινγκ με το σεισμανόγλιο σημαίνει ότι δεν έχουν τα βάσανα του εργαζόμενοι? Μισό λεπτό. Βάσανα του εργαζόμενου σε Φλέμινγκ. Λέει με τις εφημερίες. Θέλετε να στείλει μια κάμερα να του ακολουθεί την ημέρα, τι κάνουν, τι βάσανα τι κάνουν? Θέλετε, δηλαδή. Εγώ σα δίνω άδεια. Δίνω άδεια στο Μέγκα να μπει η κάμερα στο Φλέμινγκ όλη την ημέρα. Τι κάνουν, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέτε? Να δούμε τι άθλιες συνθήκες εργασίας έχουν. Να δει ο ελληνικός λαός αυτές οι άθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του Φλέμινγκ και είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ σας δίνω άδεια να πάει το Μέγκα πάνω. Ωραία, ευχαριστούμε. Θα την εκμεταλλευτούμε. Κύριε Πρόεδρε, ποιες είναι οι άθλιες συνθήκες? Φοβούμαι ότι άμα δουν οι υπόλοιποι Έλληνες τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του Φλέμινγκ, θα μας κατηγορήσουν για διακριτική συμπεριφορά υπέρ των εργαζομένων του Φλέμινγκ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ποιες είναι οι άθλιες? Μα δεν θέλουν, ρε παιδιά, για καθίστε, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να κάθονται και να πληρώνονται. Θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν αντέχουμε άλλο. Να έχουν ασθενείς τους κανονικές συνθήκες εργασίας, να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας για το οποίο πληρώνονται. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είπε ότι δεν αντέχουν το καθεστώς. Είπε ότι με τις εφημερίες και αυτό ότι είναι πολλά βάσανα. Έστω αυτό. Κάτσε να δούμε. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να νοσηλεύσει 30 ασθενείς στη βάρδια. Αυτό είπα. Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Μισό λεπτό. Όταν λέτε λοιπόν άθλιες, μισό λεπτό να καταλάβουμε. Όταν λέτε άθλιες συνθήκες, μπορείτε να τις περιγράψετε? Πριν να περιγράψω, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχουν υλικά. Τα φάρμακα έρχονται με το σταγονόμετρο. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Που σημαίνει τι αυτό? Δηλαδή. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι αυτοί που έχετε μείνει εφημερεύεται με πάρα πολλούς ασθενείς. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, λέω, ότι μία νοσοκόμα έχει ένα θάλαμο με 30 ασθενείς που είπατε? Δεν έχει ένα θάλαμο, έχει μια ολόκληρη κλινική. Μία και δύο στη βάρδια. Αυτό είναι απάντηση, κύριε Υπουργέ, να του λες. Σημαίνει.
ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν για 1,5 χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Α, τώρα από την κινητικότητα είναι αυτό. Κάτσε κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι, ήταν και πριν. Δυστυχώς. Ναι, είναι και από την κινητικότητα. Από την κινητικότητα. Αλλά είναι, όχι, δεν είναι κινητικότητα. Είναι από πριν. Το ξέρετε τα βάση, αν τα ξέρετε κι εσείς του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι απάντηση αυτό που του λες, αν δεν αντέχεις να κάνεις εφημερίδες σε 100 ασθενείς παρετήσου. Με τη σειρά. Κάτσε, κάτσε, ένα λεπτό. Με τη σειρά. Με τη σειρά. Εμένα θα μιλάτε με τη σειρά. Και ξέρετε, εγώ έχω μία. Με το συνδικαλισμό τον επαγγελματικό παθαίνω μία αναφυλαξία. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα. Ο μόνος που είναι επαγγελματίας είναι εσείς. Παθαίνω αναφυλαξία. Παρακαλώ, αφήστε να μιλήσετε. Λοιπόν, είμαστε εργαζόμενοι. Καλά. Σας βλέπω και η όψη σας δείχνει και η όψη σας είναι όψη εργαζομένου. Έχετε δίκιο, είναι όψη εργαζομένου. Και η φρασεολογία σας είναι φρασεολογία εργαζομένου. Στον Υπουργό αυτή είναι η φρασεολογία σας. Η φρασεολογία σας λέω είναι φρασεολογία εργαζομένου στον Υπουργό. Αυτή είναι η φρασεολογία σας. Αγαπητέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα και στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορείτε. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας, αν δεν το ξέρετε. Ναι, λοιπόν. Βάλτε την κάσετα πώς μου μιλήσατε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Σας είπα ότι θέλετε να κλείσετε το νοσοκομείο. Απαντήστε μας τι θα γίνει με το αναλία Φλέμινγκ. Και εν πνεύματι δικαίω τι θα γίνει με το αναλία Φλέμινγκ. Και εν πνεύματι δικαίω και χριστουγεννιάτικης επιοικίας δεν θα εφαρμόσω αυτό που θα έπρεπε. Μεγάλη λοιπόν, επανέρχομαι. Απαντήστε μας τι θα γίνει με το Φλέμινγκ. Θα απαντήσω στον ελληνικό λαό και όχι σε εσάς. Δεν σας αναγνωρίζω καν. Απαντήστε λοιπόν, τι θα κάνετε με το Φλέμινγκ, τους εργαζόμενους και τις κλινικές λοιπόν, που θέλετε λοιπόν, να καλώς, κλείσετε. Καλώς, λοιπόν, αυτή η λοιπόν, εικόνα. Ευχαριστούμε, παιδιά, θα ξαναβούμε. Αυτή η εικόνα που μόλις δείξατε είναι ολόκληρο καταστράφηκε η Ελλάδα. Αυτό που δείξατε τώρα, αυτό είναι. Γι' αυτό καταστράφηκε η Ελλάδα. Μην τα λες αυτά τώρα. Υπουργέ, έχει.